Να καλησπερίσω και πάλι τον κύριο Λούζη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια και καλή θητεία να ευχηθούμε και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά με υγεία πρώτα απ' όλα. Και ενώ όπως βλέπουμε το κυβερνητικό σχήμα ανασχηματίζεται, το δημοτικό νέο σχήμα που προέκυψε από τις εκλογές σχηματίζεται σιγά σιγά. Εχθές είχαμε τις διμερεσίες και μου έκανε την τιμή το σώμα να με εκλέξει πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιστοίχως εκλέξαμε και αντιπρόεδρο και γραμματέα και τα μέλη της νέας Δημοτικής Επιτροπής, διότι έχουμε πολλά καινούργια πράγματα σε αυτή τη δημοτική περίοδο που ξεκίνησε από προχτές μέχρι το 28. Με πολλές προκλήσεις μπροστά σας. Πολλές βέβαια προκλήσεις. Η θέση του Προέδρου είναι τιμητική θέση. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι τιμητική θέση. Και θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον νέο Δήμαρχο Δυτικής Μάνης, τον κύριο Γιώργο Χιουρέα, για την τιμή που μου έκανε και το σώμα. Και η πρόκληση είναι μεγάλη, γιατί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ακούει τους πάντες, να μιλά, να επικοινωνεί με τους πάντες και να εκφράζει το σύνολο του σώματος. Βεβαίως προέρχεται από μια παράταξη και έτσι ήθιστε, αλλά θα πρέπει να εκφράζει το όλον. Να κρατάει ισορροπίες. Βεβαίως. Είναι σημαντικό. Και βέβαια να μην γίνονται πράγματα και θάματα στα δημοτικά συμβούλια που έχουμε ακούσει και έχουμε δει πολλές φορές. Ναι, όντως. Εγώ είμαι πιστός στην αρχή ότι θα εφαρμόζει το κανονισμός. Ναι. Πάντα όμως προσαρμοσμένος πάνω στο θέμα και πάνω στο διαφορετικό του πράγματος. Δηλαδή κάθε θέμα το προσεγγίζεις διαφορετικά, ξέροντας την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής στους ανθρώπους. Γνωστοί είμαστε όλοι, μικρός είναι ο τόπος μας. Βεβαίως, εάν δεν βάλουμε τους κανόνες, όπως είναι ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Με πιστή εφαρμογή του κανονισμού, αλλά πάντα με σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα, θα τη βρούμε την άκρη. Στρέψουμε πάλι στο Δήμο Δυτικής Μάνης. Από ό,τι άκουσα, το εσωτερικό δεν αλλάζει που ενδιαφέρει μας την αυτοδιοίκηση. Δεν αλλάζει. Εκεί. Ωραία. Είναι αν και αλλάξανε πράγματα. Αλλάξανε πάρα πολλά έτσι. Πράγματα. Έχουμε Δημοτική Επιτροπή πλέον, δεν έχουμε ποιότητα ζωής και οικονομική. Ναι. Έχουμε νέο τρόπο εκλογής του Δημοτικού Συμβουλίου με φανερή ψηφοφορία που κάναμε χτες και οι υπόλοιποι Δήμοι κάνουν αυτές τις ημέρες. Έχουμε πολλά καινούργια πράγματα. Και μαθαίνουμε και εμείς, μαθαίνει και ο κόσμος μαζί μας. Βέβαια. Και έχουμε και μια πενταετία μπροστά μας. Βεβαίως. Που τι πρέπει να γίνει για το Δήμο Δυτικής Μάνης? Πάρα πολλά. Ξεκινώντας από τα έργα υποδομής, αλλά για να φτάσουμε στα έργα υποδομής θα πρέπει να έχουμε καταγραφή πρώτα των προβλημάτων. Που την έχουμε κάνει στην προεκλογική περίοδο. Τώρα που μπήκαμε και στη διοίκηση του Δήμου, βλέπουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και πάνω σε αυτό χτίζουμε τις ανάγκες με τις ανάγκες που υπάρχουν, τι μπορούμε να φέρουμε. Από χρηματοδοτικά εργαλεία, από προγράμματα, από προσωπικό. Ήδη ο νέος δήμαρχος όλο αυτό το διάστημα, μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του, ο κύριος Χιουρέας, έκανε συχνές επισκέψεις στην Αθήνα και στα Υπουργεία και έχει επικοινωνήσει τα προβλήματα του Δήμου, στο βαθμό που είχαμε την ενημέρωση που είχαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και εδώ και δύο μέρες δουλεύουμε ακατάπαστα στο να δούμε πώς μπορούμε να επιλύουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας και να κάνουμε και το σχεδιασμό για τα έργα ανάπτυξης που χρειάζεται η περιοχή. Μια περιοχή ιδιαίτερα τουριστική και διαρκώς αναπτυσσόμενη, με πολλές απαιτήσεις. Που θα έλεγε κανείς όμως, ενώ είναι αναπτυσσόμενη περιοχή, ενώ είναι τουριστική περιοχή, δεν υπάρχει αυτή η όθηση που θα έπρεπε να υπήρχε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Έχουμε αυτή την εικόνα. Εσείς ζείτε εκεί, ίσως ξέρετε περισσότερα, αλλά αυτή η εικόνα υπάρχει. Αυτός ήταν και ο λόγος της δημιουργίας αυτής της ομάδας που μετεξελίχθηκε σε συνδυασμό της επόμενης μέρας με τον Γιώργο τον Χιουρέα επικεφαλής. Οι νέοι που μένανε σε αυτόν τον τόπο, επαγγελματίες, αγρότες, άνθρωποι που έχουμε επιλέξει να μένουμε εκεί και αγαπάμε τον τόπο μας, στρατευθήκαμε στο να μπούμε μόνοι μας στο παιχνίδι. Κάποιοι έχουμε και αυτοδιοικητική πορεία, από κάπου προερχόμεθα όλοι, κάποιοι άλλοι όχι, να λύσουμε μόνοι μας τα προβλήματα του τόπου μας. Δεν μπορούμε άλλο το τέλμα, δεν μπορούμε άλλο να διαπιστώνουμε απλώς το πρόβλημα. Πρέπει να προτείνουμε λύσεις. Διαπιστώνουμε και εμείς αυτό το πρόβλημα καθημερινά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι έχουμε όρεξη για δουλειά, έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας, θα τα καταφέρουμε. Προτεραιότητα λοιπόν είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Ναι, η καθημερινότητα του πολίτη. Δεν πρέπει να νιώθει κανένας πολίτης του Δήμου Δυτικής Μάνης, από το αρχοντικό της Αβίας μέχρι τον Άγιο Νίκονα και στα ορεινά χωριά, παραμελημένος ή ξεχασμένος, πρέπει η φωνή του να ακούγεται, να έχει επαφή με τη Δημοτική Αρχή, με τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Και θα πρέπει να έχει απάντηση στο πρόβλημά του. Θα το λύσουμε? Δεν μπορούμε να το λύσουμε άμεσα? Γιατί δεν το λύνουμε? Τι πρόβλημα υπάρχει? Και βεβαίως να σχεδιαστούν κάποια έργα
σε βάθος χρόνου, τα οποία θα λύσουν χρόνια προβλήματα. Όπως οι βιολογικοί καθαρισμοί, ξέρω εγώ, είναι ένα θέμα. Το νερό. Το νερό. Το νερό που θεωρώ ότι είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Το πρώτο και το κύριο είναι. Ναι. Βλέπουμε πώς. Λύνεται όμως, είναι εύκολο να λυθεί. Γιατί για να τα λέμε και όλα, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Δεν ακυρώνουμε ναι. ό,τι έχουν γίνει από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Αλλά θα πρέπει να το λύσουμε. Και έχουμε μελετήσει, έχουμε πλάνο, έχουμε σχέδιο. Στη θέση του Αντιδημάρχου Ίδρευσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Έχουμε έναν έμπειρο, τον Γιώργο τον Γιατράκο, έναν έμπειρο δημοτικό σύμβουλο. Έχει διατελέσει ξανά επιδημαρχοντίας του κ. Μαραμπέα, Αντιδήμαρχος Ίδρευσης. Είναι καθημερινά από τις 5 το πρωί στους δρόμους mm-hmm. και προσπαθεί μαζί με τον Δήμαρχο και την υπόλοιπη ομάδα να δώσει λύσεις καθημερινά. Ήδη εδώ και 2 μέρες έχει δώσει λύσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Τα σκουπίδια έχει επιληθεί έτσι εν μέρει. Σε μεγάλο βαθμό με όλα αυτά που έχουν γίνει και με την Καλλιρόη έχουν επιληθεί. Ναι. Αλλά και εκεί θέλει επαγρύπνηση γιατί υπάρχει μεγάλη διασπορά οικισμών και κοινοτήτων. Θα πρέπει να υπάρχει τακτική, τα ογκώδη στους δρόμους, θα πρέπει να υπάρχει τακτική επικοινωνία με τους πρόεδρους των κοινοτήτων. Γιατί ακόμα δεν είναι ο κόσμος στα χωριά, δεν είναι τόσο πειθαρχημένος ή ακόμα και αν θέλει να είναι πειθαρχημένος, θα πρέπει να έχει τακτική επαφή με τη Δημοτική Αρχή για να ξέρει πότε περνάει το όχημα, για να βγάλει ένα ογκώδες αντικείμενο. Ναι. Να μπορέσουμε να κατανοήσει ο δημότης μας την ανάγκη της ανακύκλωσης που έχουν γίνει ενέργειες. Είναι πάρα σημαντικό πολλές. Αυτό και πρέπει να γίνει παντού, όχι μόνο στο Δήμο Δυτικής Μάνης. Διαβάζουμε καθημερινά για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να γίνει πεποίθηση όλων ότι πρέπει να προστατέψουμε το περιβάλλον. Mm. Και θα πρέπει να το εμπνεύσει η Δημοτική Αρχή αυτό το πράγμα με συγκεκριμένες ενέργειες και κινήσεις. Να πούμε και τα εύσημα στο Δήμο Δυτικής Μάνης και στο Τμήμα Περιβάλλοντος, γιατί στο παρελθόν έχουμε υψηλά νούμερα στην ανακύκλωση. Ναι, πάτε καλά δηλαδή. Πάμε καλά και υπάρχει οικολογική συνείδηση σε πολλούς δημότες μας. Έχετε και κάποια ομάδα εκεί που έχουμε και έτσι το ενισχύει όλο αυτό. Γενικά όμως έχουμε ευαισθητοποιημένους πολίτες ναι. που αγαπούν τον τόπο τους. Οι επαγγελματίες συνδράμουν οικονομικά, γιατί ξέρουν τις δυνατότητες του Δήμου, συνδράμουν οικονομικά για να είναι καθαρή η περιοχή. Και πολλές φορές όταν έχει χρειαστεί, πολλοί επαγγελματίες περιοχής βάζουν το χέρι στην τσέπη, αθόρυβα. Και βοηθούν το Δήμο. Αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι από το Δήμο που τους ακούν και θέλουν να βοηθηθούν. Ναι, γιατί καμιά φορά θέλει άλλος να σε βοηθήσει, αλλά πρέπει και εσύ να κουνήσεις τα χέρια σου. Ναι. Τώρα υπάρχουν 2 ταχύτητες ανάπτυξης, γιατί εμείς γνωρίζουμε τα παραλιακά της Δυτικής Μάνης. Έχετε όμως και τα ορεινά σας χωριά. Τα διαμάντια μας. Που είναι πολύ ωραία χωριά. Βεβαίως. Έχουν αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε. Όχι. Και εκεί χρειάζονται βελτίωση και περιθώρια ανάπτυξη πάρα πολύ μεγάλη. Τι εννοώ. Αν θα ξεκινήσετε από τον Άγιο Νίκονα, τη Λαγκάδα, το Προάστιο, το Εξοχώρι, είναι υπαίθρια λαογραφικά μουσεία. Εκεί μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν να δώσουμε κίνητρα να μείνει ο κόσμος στον τόπο του. Να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Να φτιάξουμε ομάδες παραγωγών. Το αγροτικό προϊόν να τονωθεί. Οι αγρότες μας, με τον τουρισμό, με ό,τι καταπιάνονται, να γίνουν κλίνες. Να γίνουν εστιατόρια, να γίνουν πράγματα τα οποία μπορούν να έχουν μια ζωή και το χειμώνα. Να έχουμε τουρισμό και το χειμώνα, θρησκευτικό, περιηγητικό τουρισμό. Mm-hmm. Υπάρχουν ομάδες, φορείς, σύλλογοι που μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Για να αναδείξουμε αυτό το κομμάτι της Μάνης, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση μόνο το διαφημισμένο πιο πολύ κομμάτι της Μάνης. Αυτό που ξέρουν όλοι. Η Καρδαμίλη, η Στούπα, ο Άγιος Νικόλαος, που και αυτά τα λατρεύουμε και συνεισφέρουν στο εισόδημα του Δήμου να είναι πιο πάνω από αυτά τα διαμάντια μας, από τα ορεινά μας χωριά. Άρα ο τουρισμός όλο το χρόνο είναι και μία από τις προτεραιότητες. Είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες και η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των ομορφιών που υπάρχουν σε αυτά τα ορεινά χωριά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να αναδείξουμε. Και τι δεν έχει να αναδείξει. Η Μάνη, τέλος πάντων, η οποία όμως πρέπει να αποκτήσει τη θέση της αξίας. Ναι, και να αποκτήσει αυτό που είναι όμως, γιατί δεν το έχει αποκτήσει. Όχι, γιατί ξέρετε, κάθε άνθρωπος μπορεί να σας πει έχω ένα όραμα. Μπορεί για κάποιον ένα όραμα είναι να βάλει 4 λαμπτήρες σε ένα σκοτεινό σοκάκι. Μπορεί για κάποιον άλλον να είναι ένας δρόμος ή μια τουριστική προβολή ή ένας τρόπος να προσελκύσει κόσμο. Και μέσα από εκεί αυτός ο κόσμος να μεταλαμπαδεύσει ιδέες και να φέρει πράγματα που θα βοηθήσουν στην ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής. Ελπίζουμε το όραμά μας να είναι τέτοιο που μετά από 5 χρόνια θα μιλάμε αλλιώτικα για τη Μάνη μας. Γιατί το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Πραγματικά. Γιατί εγώ θυμάμαι παλιά, πολύ παλιά,
η Μάνη, θα έλεγε κανείς ότι ήταν, έλεγαν ότι οι πληρότητες στη Μάνη ήταν ίσα με τις πληρότητες της Μυκόνου, για παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει αυτό και τι, αν έχει αλλάξει. Και μιλάμε βέβαια για τους καλοκαιρινούς μήνες, ναι, έτσι. Ναι. Έχει αλλάξει, έχουν βελτιωθεί τα νούμερα. Επίσης υπάρχουν μεγάλες πληρότητες. Βεβαίως δεν λέμε όχι σε νέες κλίνες, δεν λέμε όχι σε νέες τουριστικές. Χρειάζεται ο τόπος. Χρειάζεται. Και χρειάζεται, και όπως σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, και έργα υποδομής. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για οδικούς άξονες ή δεν μπορούμε να συζητάμε για προσβασιμότητα σε μεγάλες τουριστικές μονάδες ή να μην έχουν νερό ή να μην συλλέγονται τα σκουπίδια τους. Δεν μπορούν να επενδύονται τεράστια ποσά από επαγγελματίες, από ιδιώτες εκεί για να γίνονται πολύ αξιόλογα τουριστικά πράγματα και να μην υπάρχει υποδομή από το Δήμο να τους υποστηρίξει. Και εκείνος ο δρόμος προς τη Μάνη. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Έχει τη δική του ιστορία, αλλά δεν είναι δυνατόν να πας σε αυτόν τον προορισμό και να γαναχτείς. Σαν έτσι. Σαν τον προορισμό για τη Μάνη. ναι. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Δηλαδή, να φτάσει μέχρι εκεί, δηλαδή, ταλαιπωρείται ο επισκέπτης. Όντως, όντως. Το διαπιστώνουμε και εμείς που κινούμαστε αυτόν τον δρόμο, ναι, καθημερινά. Που εσείς, εντάξει, το κάνετε και καθημερινά. Και καθημερινά. Δόξα τω Θεώ, η νέα Δημοτική Αρχή έχει βρει ευήκο αότα από την κυβέρνηση, mm-hmm, και υπάρχει πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και ακόμα και αυτό έχει τεθεί και θα δούμε τι μπορούμε να γίνει. Μακάρι. Πρέπει να γίνει. Μακάρι, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είναι από τις προτεραιότητες αυτό. Είναι. Γιατί ένας δρόμος πάντα φέρνει και την ανάπτυξη. Είδαμε την Καλαμάτα τι ανάπτυξη πήρε, ναι, όταν ολοκληρώθηκε η Εθνική Οδός. Αν δεν βελτιωθεί η πρόσβαση σε έναν τόπο, δεν βελτιώνεται και η διάθεση του να το επισκεφτείς. Και εμείς το ξέρουμε καλύτερα, όταν θα πρέπει να φύγουμε από τη Μάνη για να έρθουμε στην Καλαμάτα. Και ένα έτσι, αφού μιλάμε για δρόμο από Μάνη, Καλαμάτα, και εκείνο το θέμα με τα αγριογούρουνα, τι γίνεται, ακόμα υπάρχει? Όχι όπως υπήρχε σε τέτοια ένταση. Βεβαίως προσέχουμε, έχουν γίνει και σηματοδοτήσεις, είναι λίγο πιο ενήμερος ο κόσμος. Δεν έχουμε σε τέτοια ένταση το φαινόμενο. Ναι. Βεβαίως προσέχουμε. Ναι, προσοχή. Προσέχουμε γιατί έχουμε χάσει και έναν άνθρωπο πέρυσι, το θυμάστε. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μιλάμε με τον κόσμο, ενημερώνουμε τον τρόπο αντιμετώπισης. Χρειάζεται συνέχεια να είμαστε από πάνω. Δυστυχώς. Είναι πολλά τα θέματα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Βέβαια με την ευκαιρία ότι γίνονται κάποιες κινήσεις, γιατί χάσαμε όλοι μας τον επαμεινόντα Κωστέα, δυστυχώς. Ένα το τραγικό γεγονός, μας. Μια τραγική απώλεια. Η νέα Δημοτική Αρχή, το πρώτο πράγμα που υπέγραψε εχθές με την ανάληψη των καθηκόντων της, ήταν ένα έγγραφο προς τις δύο κοινότητες, την κοινότητα Αβίας και την κοινότητα Σωτηριανίκων, για να γνωμοδοτήσει και στη συνέχεια να κινήσει τη διαδικασία για να έλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ονομαστεί η Δημοτική Οδός που ξεκινάει από τη Σάνταβα και καταλήγει στον Κρίσκιο, Οδός Επαμεινόντα Κωστέα, στη μνήμη του για αυτή την τραγική απώλεια. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε στη μνήμη αυτού του παιδιού που χάθηκε τόσο άδικα εν ώρα καθήκοντος. Τρέχουμε τις διαδικασίες να προλάβουμε το 40ήμερο μνημόσυνο. Μήπως καταφέρουμε ένα ελάχιστο να απαλύνουμε τον πόνο στην οικογένειά του από αυτή την τραγωδία που μας βρήκε όλους στην περιοχή και ακόμα δεν το έχουμε ξεπεράσει και θα χρειαστούμε πολύ χρόνο να το ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Ευχόμενοι βεβαίως να είναι ο τελευταίος ήρωας που πέφτει εν ώρα καθήκοντος για την πατρίδα. Τώρα, πώς θα έκλεινες αυτή τη συζήτηση? Σε ένα χρόνο να είμαστε πάλι εδώ. Από αυτά που έχω πει να μου τα παίξεις στο βίντεο και να μου πεις από αυτά που είπες έχεις κάνει τα τρία. Ναι. Του χρόνου έχεις την πρόκληση για άλλα τρία. Εύχομαι να έχω κάνει έξι. Να έχουμε κάνει έξι, ναι, σαν ομάδα. Γιατί τα γραπτά μένουν. Να ξέρετε, και τα βίντεο μένουν. Ναι, ναι. Να ξέρετε ότι έχουμε διάθεση, έχουμε πρόθεση και είμαστε από το πρωί, από τις 7 η ώρα στο Δήμο, όλη η ομάδα, για να κάνουμε πράγματα. Ο κόσμος βοηθάει, η κοινωνία μας έχει αγκαλιάσει. Υπάρχει καλή διάθεση από το προσωπικό του Δήμου, από την κοινωνία έξω και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Πιστεύω λοιπόν σε ένα χρόνο, αν καλά να είμαστε εδώ, θα κάνουμε έναν καλό απολογισμό ενός έτους. Καλή θητεία ευχόμαστε. Να είστε καλά, και καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.